Καλώς ήρθατε. Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει. Εμείς εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία. Διαφημίσεις έχει, δεν έχει εκπομπή, είναι τέλειο περνάμε. Το διασκεδάζουμε, δε όντως. Καλησπέρα σας, καλά εσείς. Καλώς τον. Λευτέρη, γύρνα πίσω ή έστε τηλεφώνα. Λευτέρη, τηλεφώνα, γιατί ο Μιχάλης είναι άτυχος. Ήρθε μια φορά, μας βγήκε μαζί. Ήρθε την επόμενη, έλειπα εγώ. Έρθες τώρα, λοιπόν, Λευτέρη, πώς θα γίνει τώρα. Είπα μια φορά να έρθω να μην δουλέψω εγώ, απλά να τα κάνετε εσείς. Βοηθούσε, ψάχνει ο πονηρός. Για να δείτε πόσο εύκολο είναι αυτό το γλυκό πράγμα. Ήθελες τέσσερα χέρια. Τώρα έχουμε τα δύο τα δικά μου. Λοιπόν, Μιχάλη. Λοιπόν, ο καιρός. Σεφ της καρδιάς μας. Έχουμε και τον άλλον βέβαια το θέμα το Ρίγα. Τη λατρεία μου τώρα, αλλά δεν τα λέω ότι είναι μπροστά γιατί παίρνει αέρα. Λοιπόν. Αγαπημένος. Τον αγαπάμε όλοι. Αλλά εσύ τώρα έχεις βρει εδώ την Αχίλλειο Πτέρνα πολλών ανθρώπων που είναι φράουλες. Είναι η εποχή της φράουλας. Την αγαπάμε, γιατί τι θέλουμε. Φυσικά. Και άμα δει ο κάμεραμαν βάλει μια λήψη, ναι, θα δείτε ότι είναι τα χρώματα έντονα, δροσερά. Εδώ, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά δεν θέλω να μου πεις και πώς θα την αξιοποιήσουμε, γιατί δεν είναι μια συνταγή απλή καθημερινή που την συναντάμε συχνά. Η σούπα με φράουλες θα είναι τόσο νόστιμη, τόσο απλή. Δηλαδή θα δείτε ότι έχει τέσσερα υλικά. Αυτά εδώ είναι τα toppings που θα βάλουμε από πάνω για να διακοσμήσουμε το πιάτο μας. Μου λες αυτά είναι βρόσιμα. Ναι, πολύ φυσικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αρχοντάκη από τη Σταλίδα για τα φρούτα μας και για τα πατώμερα, τα μύρτιλα, όλα αυτά τα πάρα σχετικά. Πολύ ωραία τα βλέπω εγώ. Λοιπόν. Θέλω τώρα να μου πεις κατά πόσο πιστεύεις ότι είναι μια συνταγή η οποία γίνεται εύκολα, γιατί μου πεις ότι θα θέλεις να τα κάνουμε εμείς και όχι εσύ. Γι' αυτό δεν θέλω να σας το δείξω. Θα το κάνουμε live. Θα το δείτε με δύο κινήσεις. Απλά εδώ θα κάνουμε τον μπερμαρί και την κρέμα βανίλιας. Σήκωσε ο μανίκι. Οχ. Ναι. Ξεκινάμε. Όχι, δεν λες τίποτα. Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη. Εδώ έχουμε ετοιμάσει τον μπερμαρί μας. Κάτσε τώρα, τα λες, εδώ μας τα εξηγείς. Γιατί μπερμαρί τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω. Το μπερμαρί βάζουμε από κάτω το κατσαρολάκι νερό. Ωραία. Θα το βάλουμε να βράσει. Και θα κόψουμε εκεί μέσα τις φράουλες. Έχουμε υπομονή να τις κόψουμε όλες. Όχι προς το παρόν, είναι. Στο Μπεν Μαρί δεν ακουμπάει η λεκάνη μας το νερό από τον ατμό. Όχι, δεν ακουμπάει, είναι από τον ατμό, θα πάρει τη θερμοκρασία. Θα καταλαβαίνουμε λιανάκι εμείς γιατί. Γιατί θέλουμε να λιώσει ομοιόμορφα και απαλά. Οκ. Καλά μου φαίνεται. Θα κόψουμε τις φράουλες μας. Είναι πολλές. Πολλές τώρα. Και έτσι θα κάνουμε τον ζωμό. Ο ζωμός, ο οποίος θα είναι από φράουλες και ζάχαρη. Ωραία, εγώ, να έχει όπου μπορώ να σε βοηθήσω, θα μου το λες. Έτσι θα βοηθήσει την κρέμα. Okay. Εντάξει. Δίκαιο το ντύ. Θα έχουμε λίγο υπομονή να κόψουμε τις φράουλες. Απλά βγάζουμε. Να κόψουμε τις φράουλες. Μην αγχώνεστε. Μα καθόλου. Εμάς εδώ μας αρέσει βασικά. Μας αρέσει πολύ η ζαχαροπλαστική περισσότερο. Η αδυναμία νομίζω όλων είναι τα γλυκά. Και πάντα βρίσκουμε έτσι φάντος τους τρόπους. Και πόσο μάλλον τώρα που πρέπει να κάνουμε ένα παραπάνω δροσερά. Αυτό το γλυκό μπορούμε να το συνδυάσουμε. Λίγο είναι αυτό. Και με παγωτό βανίλιας. Ή παγωτό, ό,τι θέλουμε. Εσύ γιατί δεν έφερες παγωτό βανίλιας. Λόγω ζέστη. Ή ένα σορμπέ. Θα δώσουμε τύπη διαφορετικά. Μπορούμε διάφορα φρούτα, διάφορες κρέμες, ό,τι θέλουμε. Εμείς τώρα εδώ φημιζόμαστε για τις απορίες μας, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ποτέ. Για πες μας. Άκου τώρα, Μιχάλη, ειδικά στη στήλη της μαγειρικής, πώς όλοι μας, ένας-ένας ξεχωριστά, έχουμε κάτι φαϊνές ιδέες. Τύπου, αυτή τη σούπα, αν δεν αξιοποιήσουμε φράουλες, τι μπορούμε να βάλουμε άλλο. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα που δίνουν ζωμό, ζωμό, δηλαδή χυμό. Τι φρούτα είναι αυτά που δίνουν. Έτσι, μπορεί να δώσει και το μάγκο με μια διαφορετικό τρόπο. Μάγκο, ωραίο, εξωτικό. Ωραίο εξωτικό, τα βατόμουρα. Ωπα, καλώς ήρθατε. Αφού σούπα την είπε ο άνθρωπος, εγώ θα το αλλάξω. Θα έρθει μετά να δοκιμάσει, θα το φάσουμε το κουτάλι. Η αρχηγή των ερωτήσεων είναι ένας ο Τάσος και δύο ο Στέλιος. Αυτοί οι δύο έχουν μόνο απορίες στη μαγειρική. Γι' αυτό θα έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Είναι η αγαπημένη μας. Ναι, ναι. Αυτό ήταν η απορία, τελειώσαμε για σήμερα. Αφού σούπα την είπε ο σεφ. Ο Πάσος σεφ. Δίστητη μου κύριε, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, η σούπα είναι αυτό εδώ. Ανοίξει ο καμεραμάν. Η σούπα είναι αυτό εδώ. Θα βάλουμε μπεν μαρί, να μην χρονοτριβούμε κιόλας, έτσι. Θα βάλουμε τις φράουλες με την ζάχαρη. Ωραία. Συγγνώμη κιόλας, έχει πέσει αυτό εδώ. Δεν μας πειράζει. Φρουτάκι είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε το μπεν μαρί αυτό εδώ για δύο ώρες. Πόσες? Μια μισή με δύο ώρες. Έφευγα με να φέρεις έτοιμο, αυτό είναι. Αγχώθηκα. Θέλουμε να βγάλει όλους τους χυμούς, όλα τα συστατικά, τα θρεπτικά. Πάλι βάλαμε αυτό. Και έπειτα θα το σουρώσουμε. Δεν θα βάλουμε τις φράουλες αυτές εδώ, γιατί θα πάρει όλο το χυμό που πρέπει. Γιατί βάλαμε την τεχνική του Μπεν Μαρί και δεν βάλαμε ένα απλό τηγάνι, ας πούμε, ή ένα σκεύος θα που το έχει καραμελώσει, θα το κάψει, δεν θα πάρει αυτό που θέλουμε. Επειδή είναι δύο ώρες, Ναι. Έλα, θέλω. Παρακαλώ. Πείτε μας. Το αλλάζουμε το νερό, δεν θα έχει εμπιστεί. Όχι, θα το έχουμε κλείσει. Θα το ελέγχουμε το νερό,
σε χαμηλή θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται δυνατή. Δεν θα ξανάρθει ο άνθρωπος τώρα με αυτό που τον ρωτάμε. Σταματήστε. Θέλω να είστε κύριοι, σας έχω πει. Λοιπόν, έπειτα από αυτό εδώ. Τελειώσαμε τις φράουλες σήμερα. Κάνω δουλειά σου. Μόνο απορίες δημιουργούνται. Θα πω εγώ. Έτοιμο να είσαι, όρεξη να έχεις και διάθεση λοιπόν να απαντήσεις. Το περίμενα. Εγώ τι ρώτησα πριν από λίγο. Γιατί δεν με παρακολουθείς? Γιατί δεν προ... γιατί δεν εκπομπή εσύ. Χριστιανό μου, γιατί δεν προσέχω. Θα επιληφθώ επί του θέματος. Δανάη, θα κάνω το γερανό εγώ από σήμερα. Θα ρίξουμε λίγο. Θα πάρει ρεπό. Λίγο ανακάτεμα εδώ. Για να πάει όμορφα παντού η ζάχαρη. Να βγάλει τους χυμούς που πρέπει. Έτσι. Τώρα δεν έχουμε το χρόνο, γι' αυτό φέραμε την έτοιμη σούπα. Εγώ το έτρωγα και έτσι. Παίρνω ένα κουτάλι και έτρωγα έτσι που είναι η ζάχαρη με τη φράουλα. Λοιπόν, πλέον αυτό. Μετά θα το σουρώσουμε. Θα βγάλουμε τον καρπό, γιατί θα μείνει καρπό, θα συρρυκνωθεί η φράουλα. Τι, το αξιοποιούμε κάπως αυτό. Όχι, γιατί έχει χάσει όλα τα θρεπτικά συστατικά, όλα αυτά που θέλουμε. Για και γεύση θα είναι, μεγάλη. Θα είναι άνοστο. Θα είναι άνοστο. Όλη η γεύση έχει πάει τώρα εδώ. Okay. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την κρέμα βανίλιας. Τώρα είναι αυτό, που έρχομαι και βοηθάω εγώ, ε. Η κρέμα βανίλιας θα είναι. Κρέμα γαλακτός. Θα τη βάλουμε στο μίξερ. Βάζω. Ναι, ναι, εννοείται όλοι. Είμαι σου σεφ, δεν ξέρω αν το έχω πει. Θα πάρει. Τι θα, θα αναβαθμιστείς. Τι θα γίνω. Πέστε και εγώ θα γίνω σου. Τρέμε θεμωρία. Λοιπόν, η κρέμα βανίλιας αποτελείται από κρέμα γαλάκτος. Ωραία. Και άχνη. Μόνο αυτό. Ναι, αυτά τα δύο. Αλλά εύκολο είναι. Κάνουμε απλές κινήσεις, απλά πράγματα που είδατε ότι δεν χρειάζεται πολύπλοκο, ούτε φούρνο, ούτε τίποτα. Απλά μπελμαρί και το μιξεράκι. Είναι υπομονή. Κάποιο δροσερό. Ναι, υπομονή θέλει. Κάτι αυτό το αφήνει στην άκρη. Κουτάλι, το αφήνει στην άκρη. Έχω μάθει ότι πρέπει να αξιοποιώ κάθε τι, γιατί ειδικά στη ζαχαροπλαστική θα το πληρώσω. Αν δεν με βάλω τα γραμμάρια, ναι. Ναι. Συμφωνώ. Και δεν θέλω να μου συμβεί αυτό. Είπαμε να έρθουμε να κάνουμε απλά πράγματα. Λείπει ο Λευτέρης, πάλι τα ίδια. Θα του κρατήσουμε. Α, τι να του πει, μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι άνωστη. Ήθελε να βάλουμε παγωτό, φαντάζομαι να βάζουμε παγωτό. Θα το βάζετε κατάψυχο το παγωτό. Θα σου στείλουμε Λευτέρη στο σπίτι. Τον έχουμε φτιάξει Λευτέρη. Έπειτα θα το βάλουμε στο. Τη Δευτέρα, να έρθει τα γόρια μας να είναι καλά και θα του φτιάξουμε. Θα ξανάρθει, μην χάσει εξαιρετικά. Τώρα θα κάνουμε λίγο φασαρία, συγγνώμη. Α, φασαριόζει. Σε σταθερή ταχύτητα, μέχρι να διωγγωθεί. Θα προετοιμάσουμε εδώ τα πιάτα μας. Έτσι. Αυτό το αφήνουμε εδώ στην ησυχία του, απλά να χτυπιέται. Το αφήνουμε δύο λεπτάκια, ναι, θα χρειαστεί δύο λεπτάκια. Αυτό θέλει 2 λεπτά, αυτό θέλει 2 ώρες, Παναγιά. 2 ώρες, μία μισή ώρες. Εξαρτάται βέβαια την ποσότητα που βάζουμε στις φράουλες. Okay. Έτσι. Μπορεί εδώ να χρειαστεί πολύ πιο λίγο από ότι κάνουμε μία μεγάλη ποσότητα. Γι' αυτό είπα εγώ μία μισή ώρα. Για πόσες μερίδες, ας πούμε, είναι. Να ρωτάει για πόσες μερίδες έχεις δώσει. Θα έχει βγάλει όλους τους χυμούς. Θα γίνει έτσι, ντε. Θα γίνει έτσι, η φράουλα θα έχει συρρυκνωθεί. Βλέπεις από τον γερανό που διευθύνεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή στην κρέμα. Θα κάνουμε. Κάνουμε υπομονή. Θα την δεκοράρουμε μετά με κόκκινα φρούτα, πρόσημα λουλούδια και λίγο ξύσμα lime που είναι λίγο αέρινο, καλοκαιρινό, δροσερό. Να προετοιμάσουμε. Ναι, πείτε μας. Πείτε μας. Θα σας πω τώρα εγώ τι σκέφτομαι. Γιατί εσένα μου φαίνεται πιο διαιτητικό ρε παιδί μου, πιο light γλυκό. Μη μου πεις όχι, μου το χαλάσεις. Μη μου το χαλάσεις. Έχει κάποια ποσοστά ζάχαρης και λιπαρά. Εντάξει, μορτορασνά, σούπα από φράουγα είναι και εσύ τώρα, εντάξει. Μπορείτε είναι να βάλετε στέβια. Ναι. Η στέβια πέφτει. Δεν θα είναι όμως τόσο νόστιμο όσο θέλουμε. Τι θέλει τώρα, θέλει να στερηθεί γεύση για να βάλει στέβια. Σίγα αν είσαι τουρίσκου, κάτω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να το κάνουμε. Απλά να βάλουμε αντί 10 φορές λιγότερο. Έρχεται και ερώτηση από εκεί που θα πει μέλι να βάλω. Δεν θα πει σήμερα. Πάει έτσι, να αλλάξει τρίγωνο. Ένα λέει στέβια, άλλο λέει να βάλω μέλι. Δεν είχατε προετοιμάσει γι' αυτό. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα να σου πω. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα ωραίο κατσαρό κορνέ. Ωραία. Από ό,τι βλέπετε, η κρέμα μας είναι έτοιμη. Κιόλας. Εννοείται. Θα βάλουμε ένα κατσαρό κορνέ μέσα στη σακούλα. Μπορείς να μας το βγάλεις στο μιξεράκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από εδώ το κάνω. Ναι, ναι. Εννοείται. Μπράβο, είδες. Θα γίνει εξπέρ εδώ. Μπράβο, Τσιάννα. Μπράβο, Τσιάννα. Θα χαιρετάσω τον τζούντο. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε στην άκρη. Θα την βάλουμε στη σακούλα ζαχαροπλαστικής. Μπορούμε να το κάνουμε και με ένα κουταλάκι. Απλά είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο ωραίο και διαχειρίσιμο να το κάνουμε σε σακούλα, άμα το δείτε. Είναι και πιο όμορφο τώρα. Το ίδιο με το κουταλάκι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ωραίο εντυπωσιακό γλυκό που μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι. Έτσι. Η κρέμα μας είναι εδώ. Αφήστε το στην άκρη αυτό.
Είμαι εγώ, θέλω τώρα να πάρω ένα κουτάλι. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Και να αρχίσω να τρώω ότι άφησε μου κάλυψε. Πού είναι, μην μου βιάζεσαι. Δανάη, είσαι πονηρή και ύπουλη. Κάνε τα δικά μα τα οικογενειακά μου. Τίποτα δεν λέει, μαζί μου γελάει. Μου έχει πιάσει πείνα. Λοιπόν, πλέον θα πάρουμε μία κουτάλα. Έτσι. Ναι. Θα πάρουμε από το ζωμό εδώ που έχουμε. Κόκκινος-κόκκινος, ε. Κατά κόκκινος είναι όλα τα θρεπτικά, όλα τα συστατικά που έχει φράουλα, τα έχει πάρει εδώ. Γι' αυτό είπα να βγάλουμε τις φράουλες, γιατί θα είναι άνοστες. Okay. Θα βαγώνεις τη φράουλα και δεν θα είναι φράουλα. Είναι, όλη η ουσία είναι τώρα εδώ πλέον. Εσύ ξέρεις. Έτσι. Πλέον θα το βάλουμε στο πιάτο μας. Είδες τώρα τη σούπα φράουλα. Τι να πω, εδώ έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε πλέον άλλα πράγματα. Θα βάλουμε την κρέμα βανιλιάς προσεκτικά. Βοήθησε, αλλά λίγο σήμερα τέλος πάντων. Δεν με εκμεταλλεύτηκες και ήθελες και τέσσερα χέρια. Τι να τα έκανες, τι λοιπόν, να κάναμε εδώ. Προσεκτικά. Την κρέμα βανιλιάς. Α, και σχέδιο. Ναι, γι' αυτό παραπάνω εδώ. Ωραίο, ναι. Και πλέον θα βάλουμε κόκκινα φρούτα. Ό,τι κούκκινη φρούτα πάλι θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε, έτσι. Και πώς λέγεται αυτό το στήσιμο πιάτο τώρα, γιατί έχω μπει και σε αυτά τα λιμέρια εγώ. Πώς λέγεται το στήσιμο, δεν υπάρχει κάποιο. Αφού έχω ακούσει αυτό το σεφ το γνωστό, πώς τα λέει μωρέ τώρα. Ρουστίκ και τέτοια. Μινιμαλ ρουστίκ, εντάξει. Άρα το μινιμαλ είναι λίγο πιο λίγο. Εμείς το κάναμε πιο μεγάλο για να το δοκιμάσουν εδώ τα παιδιά, γιατί μου έχουν παράπονα συνέχεια. Καλέ, δεν είδες το Στέλιο από την προηγούμενη με το τσουρέκι που είχε φτιάξει. Ήθελε να φάει το τσουρέκι, εγώ του το πήρα. Έφαγε αυτό. Στέλιο μου, συγγνώμη. Θα φας τώρα σούπα φράουλες, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, να προλάβεις. Το δεκοράρουμε όπως νομίζετε εσείς τις αρέσκειά σας. Είτε ό,τι φρούτα θέλετε να βάλετε. Σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζουν τα κόκκινα. Τα κόκκινα, ναι. Του δάσους είναι, καλά τα λέω, έτσι τα λέμε. Ναι. Εγώ θα πάρω το λουδάκι να βάλω. Και να βάλω την τσαχπινιά θα βάλεις. Θα μου πεις μόνο εσύ πώς θα το βάλω. Όπως θέλεις. Ένα πρέπει να βάλω. Όχι, εμείς θα το κάνουμε καλοκαιρινό, ωραίο. Οπότε θέλουμε διάφορα, πολύχρωμα. Πού τα βάζω? Όπου θέλεις. Παναγία μου. Δεν υπάρχουν όρια. Ανάποδα το βάλα, επανέξυπνη. Λοιπόν, ορίστε. Βάλε κίτρινα, βάλε κόκκινα. Βάλω και κίτρινα. Κόκκινα δεν έχουμε, μόνο. Δεν θέλω κόκκινα να μου κλέψουν την παράσταση. Θα βάλω και από αυτό. Σε ένα τώρα αφήνω από τα αγαπημένα δηλαδή, σου γλυκά. Σε πόση ώρα το κάναμε αυτό? Τίποτα καλέ. Είναι από τα αγαπημένα μου γιατί είναι δροσερό, σε όλους αρέσει η φράουλα. Είναι. Κάτσε, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Εγώ από τις κλασικές τώρα. Γιατί είναι πολύ ωραία η διαδικασία, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά αν τώρα, ας πούμε, έχουμε καλεσμένους στο σπίτι και πες τώρα θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Εγώ θα μείνω με τα λέλουδα στο χέρι. Και θέλουμε να εντυπωσιάσουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα να μια μισή ώρα να βράσει. Μπορεί να το έχουμε κάνει από πριν να βράσει. Αυτό μπορούμε να το διατηρήσουμε στο ψυγείο μας. Μόλις τελειώσει αυτό ο ζωμός, μπορούμε να το διατηρήσουμε στο ψυγείο μας με καπάκι. Για μία εβδομάδα σίγουρα δεν έχει κάποια άλλα υλικά για να χαλάσει. Είναι απλά η ζάχαρη και η φράουλα. Τα αφήνουμε λοιπόν εμείς μία εβδομάδα στο και. Το ψυγείο είναι όσο πιο παγωμένο, τόσο πιο ωραίο δροσερό. Κάπου εκεί γύρω εκείνες τις μέρες. Και εκεί μπορείς να βάλεις και το παγωτό, άμα θέλεις. Α, ναι. Τα παγωτό, ε. Γιατί δεν το αφαίρεσαι εσύ. Πλέον εκτός. Δεν βάζω άλλο. Μπορούμε να τα έχουμε στο κήπο μας. Όχι, είναι από την κυρία Χοντάκη που σας είπα και πριν από τη σταλίδα. Που μπορούμε να πάρουμε. Μισό λεπτό για το κοντρόλ μου, ότι ο Τάσος έχει απορία. Ο Τάσος. Τάσο, τι απορία έχεις, αγόρι μου? Για τα λουλούδια που είπε, πού τα βρίσκουμε. Σας απάντησα. Μα το είπε ο άνθρωπος εξ αρχής. Σε λαχαναγορά μπορούμε να τα βρούμε. Θέλω να μου πεις αλήθεια, αυτή την εκπομπή την παρακολουθείς ή όχι? Εμένα με ρώτησε και μια απορία. Τάσο, έλα να δοκιμάσεις μετά. Όχι, να μην έρθει ο Τάσος, τιμωρία είναι. Πλέον η τσαχπινιά που θέλουμε να κάνουμε είναι το lime. Καλοκαιρινό, μπορούμε είτε πορτοκάλι είτε θέλετε είτε λεμόνια. Εμείς θα βάλουμε λίγο lime. Δεν είναι άλλη τάση. Και άλλη φρεσκάδα στο γλυκό μας. Ωραία, μυρίζει αυτό. Τόσο όσο πρέπει, έτσι, όχι πολύ. Και πήγε σχεδόν. Δεν πιστεύω να βάλει όλη την κρέμα, να σου δώσω. Αλλά έβαλε όλη την κρέμα. Όχι, έχουμε σούπα, έχουμε φράουλες, θα φτιάξω δώσω μετά. Να φτιάξω άλλο ένα, για να μην το χαλάσω αυτό. Εννοείται, δεν θέλω να δοκιμάσω από εδώ. Πιατό. Ναι. Κάτσα, φέρω ένα πιάτο, συγγνώμη. Έλα, δεν μείναν λουλούδια. Να δε πόσα μείνανε αμέσω να με κατηγορήσει. Ορίστε, πόσα έβαλα. Να, ακριβά. Χριστιανά μου, μπορεί να στήσει το επόμενο, εσύ, σε παρακαλώ. Ποιο? Να στήσεις την. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ έχω κάνει πλωτή πασαρέλα, Μιχάλη μου. Τι δεν μπορώ, φέρε. Λοιπόν, εγώ θα σε βοηθήσω, αλλά θα το στήσεις εσύ, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ορίστε. Να πούμε τα βήματα αργά, σταθερά. Πάμε, έλα. Ο ζωμός μας. Ωχ, Παναγία μου. Δανάη, σήμερα είμαι multitasker, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λίγο απ' όλα. Αφού δεν ήρθε ο Λευτέρης, θα το υποστήσεις εσύ. Αχ, Λευτέρη. Αχ, Λευτέρη, πόσο βάζω. Βλέπεις πόσο παχυρεύσει ωραία είναι. Αν βράσει τόσο όσο βράσει, τόσο πολύ. Χωρίς κανένα έξτρα υλικό πέρα από αυτό. Χωρίς κανένα, είδατε αυτά τα δύο. Πόσο βάζω, γιατί είμαι και κουμπαρντού. Ό,τι θέλεις.
Θα βάλω κακό. Είναι της επιλογής σου. Αυτό είναι το πιάτο μου. Μη λιγουρεύεστε. Ωραία, ορίστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Chef. Πλέον το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να βάλουμε την κρέμα μας. Τώρα, Δανάη, θα τρέξω. Θα τρέξω σε πόσο χρόνο πάνε. Είσαι σίγουρος ότι αυτό ότι μπορώ να το κάνω. Ναι, εννοείται. Γιατί όχι. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε απλά ωραία εντυπωσιακά πράγματα. Και τι κάνω τώρα, το πιέζω. Απλά το πιέζεις από πάνω. Τι βάζεις. Παναγία μου. Όσο θέλεις, όπου θέλεις. Πιέζεσαι το εκεί. Βοήθεια. Μια χαρά. Μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο. Ένα σου μου κοροϊδέ. Έλα να βάλω γρήγορα τα λουλούδια να μην τα. Βάζεις λουλούδια βρόσιμα και τα φρούτα. Αχ, σατανάδες, δεν θα φάτε από το γλυκάκι μου. Α, δείτε τι θα πάθετε. Τώρα θα σας τακτοποιήσω όλους. Του τάση μην του δώσεις. Ευτυχώς που δεν φοράς ακουστικό, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο γελάνε πάνω. Λοιπόν, Δανάη, σε ένα λεπτό έχω τελειώσει και έχω πάει για τη φωτογραφία της ημέρας, το υπόσχομαι. Αλήθεια σου λέω, να, δες. Τα όλα θα βάλω, να, θα βάλω και λουλούδι. Δώστε μου, όμορφο. Ναι, τελειώ. Πώς το βλέπεις εσύ. Εσύ θα μου πεις, γιατί είναι. Φανταστικό ασυμό. Είναι, πλάκα κάνεις. Στο σπίτι, αν σερβίρεις αυτό εδώ, δεν φαίνεται εντυπωσιακό. Ναι, μόνο στη μαμά μου, αν το σερβίρω, θα μου πει μπράβο, κοριτσάκι μου, καλή δουλειά. Θέλω να μου βάλεις και λίγο ξύσμα από live. Όλο απαιτήσεις είσαι σήμερα όμως. Είπαμε, δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Oh. Λοιπόν. Όχι, πείτε μου. Όχι, πείτε μου, δεν είναι εντυπωσιακό. Μιχάλη, έκανα εδώ φοβερή δουλειά. Θα δοκιμάσει το δικό σου. Το δικό μου, φυσικά. Και εγώ θα δοκιμάσω το δικό σου. Θα σε προτιμήσω. Δεν προτιμήσε με, γιατί είναι δικό σου το έργο. Λοιπόν, εγώ θα πάρω από εδώ. Ο Τάσος δεν θα φάει. Ο Τάσος είναι τιμωρία σήμερα, να το ξέρει. Τάσο, τα λέμε Δευτέρα, γιατί αύριο δεν σου μιλάω. Λοιπόν, θέλω να δεις πόσο ταιριάζει η φράουλα με τη σαντίγη βανίλιας, το lime, τα κόκκινα φρούτα. Αρέσει. Είναι πολύ δροσερό. Έχει πολύ ωραία οξύτητα. Ωραία γλυκιά γεύση, είναι πλούσια η γεύση. Δηλαδή, το με πόσα υλικά, είναι πόσα υλικά, με πόσα υλικά. Τίποτα μωρέ, τι πήραμε. Τέσσερα υλικά κάναμε, έτσι. Αυτό είναι δικό μου τώρα, το είπαμε. Εντάξει, αυτό θα φάρω εγώ. Ναι, ευχαριστούμε. Πάρα πολύ για τη βοήθεια, για το γλυκό. Αυτό είναι δικό μου, το ξαναλέω. Ευχαριστούμε όμως και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σας αγαπάμε τόσο πολύ. Και θα τα πούμε αύριο, μέρα Παρασκευή. Δεν θα πούμε μαζί να χαμογελάτε. Ένα πράγμα μην ξεχνάτε. Ποτέ. Να χαμογελάτε.